Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για το Μαλεβίζι και για το Γάζι. Είναι ο δρόμος που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με την πόλη του Γαζίου. Αυτός ο δρόμος θα είναι ένας σύγχρονος δρόμος με μία λουρίδα ανακατεύθυνση και ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και αστικό εξοπλισμό και αστικό πράσινο με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών δημοτών γύρω από το δρόμο. Όλη αυτή η περιοχή που εξελίσσεται σε μία σύγχρονη πόλη θα έχει έναν οδικό άξονα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Προάστια του Ηρακλείου, δηλαδή το Μαλεβίζι, έχουν υποστεί διαρκώς και στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον υποβάθμιση. Πώς βλέπετε εσείς ότι θα βοηθήσει το έργο σας και αν αυτό θα είναι το ξεκίνημα για μια σειρά από άλλα έργα που θα αναβαθμίσουν ολόκληρο το Μαλεβίζι? Προφανώς το έργο αυτό βοηθάει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, της ευρύτερης περιοχής του Γαζίου, διότι οι δρόμοι, οι οδικοί άξονες είναι λεωφόροι ανάπτυξης, οπότε αν βελτιώσεις το δρόμο, βελτιώνεις και τις ποιότητες ζωής των ανθρώπων. Πρόκειται τώρα για ένα έργο πιλότο, ένα έργο φάρο για τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στην περίπτωση του Δήμου Μαλεβιζίου. Μιλάμε για την καρδιά της πόλης, όπου αλλάζει πλήρως τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε μια κατάσταση ελεύθερου οδοστρώματος με μεταβλητές συστηματικά σε σχέση με το πλάτος της οδού, με μη σταθερά ερίσματα, με επικίνδυνες διασταυρώσεις, με πάρα πολλά στοιχεία που προβληματίζουν και κυρίως ένα, έχουμε χώρο μόνο για το αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, αυτό είναι κάτι που αλλάζει και θα δημιουργήσει και θα λέγαμε μια διαφορετική εικόνα για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής, διότι πλέον έχουμε αποκλειστικό, διακριτό και ασφαλή χώρο για όλα τα μέσα, για τον πεζό, για τον ποδηλάτη, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη στάθμευση και φυσικά για την κυκλοφορία των οχημάτων. Και αν μου επιτρέπετε, είναι και μία από τις περιπτώσεις που θα λέγαμε ότι είναι ένα έργο που διδάσκει. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Έχουμε συνηθίσει να ακούμε πολλές φορές ότι πώς θα αλλάξει η οδική ασφάλεια, πώς θα αλλάξουν τα τροχαία. Θα αλλάξουν από τις τάξεις. Θα αλλάξουν αν τα παιδιά μας μάθουν με έναν αλλιώτικο τρόπο να συμπεριφέρονται στο δρόμο. Όμως πώς να μάθουν να συμπεριφέρονται αλλιώς όταν τους λέμε χρησιμοποίησε τη διάβαση, χρησιμοποίησε το πεζοδρόμιο και δεν υπάρχουν? Πλέον αυτό αλλάζει. Και αλλάζει για τον κεντρικό δρόμο της περιοχής που ζουν. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε πλέον ένα χώρο, ένα testbed που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που θα μπορούν να διδάσκονται μέσα στις τάξεις και να μπορούμε να τα δούμε πεδίο εφαρμογής και να δούμε και καλύτερους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου φυσικά και της ευρύτερης περιοχής. Ένα σημαντικό έργο εδώ με το Μαλεβίζι, για το Γάζι. Ένα σημαντικό έργο που πάνω απ' όλα ανήκει στους πολίτες. Όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Δήμαρχος, και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, το Μενέλο Μποχέα, τη Δημοτική Αρχή, όλοι τους εργαζόμενους, γιατί προετοίμασαν, διεκδίκησαν αυτό το έργο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ. Από την πλευρά τη δική μας, μόνο συγχαρητήρια θέλω να δώσω σε όλους τους ανθρώπους και να πω σήμερα ότι αλλάζει με το έργο αυτό και το επόμενο που έρχεται από τον Τρίτσι, αλλάζει η κατηγορία, η ευρύτερη περιοχή εδώ του Γαζίου. Συγχαρητήρια σε όλους. Μια και αναφερθήκατε και στο έργο του Τρίτσι, πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε στις τελικές εγκρίσεις για τη δημοπράτηση του έργου. Είναι εγκεκριμένες τις χρηματοδοτήσεις για 5 δήμους στην Κρήτη με 25 εκατομμύρια. Προχωρούν μία-μία η δημοπρασία και από την πλευρά τη δική μας υπάρχει μία γραφειοκρατία για καθυστέρηση και με αρχαιολογικές υπηρεσίες, όμως ξεπλογάρονται και πάντα μαζί με τις δημοτικές αρχές για την ποιότητα των πολιτών, να έχουμε μια άλλη καλύτερη ποιότητα για τους πολίτες, να έχουμε αυτά τα έργα τα οποία είναι αισθητικές παρεμβάσεις που πραγματικά αλλάζουν τις όψεις, αλλάζουν όλους τους δρόμους που γίνονται.